Η συζήτηση των αντρών πήρε φωτιά μετά την αποκάλυψη για την κρυφή σχέση του Δήμου με την Αντριάνα. Στη γωνία φαίνεται πω τρίμωξαν οι συμπαίκτε του τον Νίκο Πελετιέ, μετά τι χθεσινοβραδινέ αποκαλύψει στο επεισοδιακό γκάλα του Power of Love που έφερε τα πάνω κάτω. Η Νίκη έφερε στο φω την κρυφή σχέση του Δήμου και τη Αντριάνα ήδη πριν την έναρξη του παιχνιδιού, ενώ στο κάδρο μπήκε και η σωτηρία που φέρεται να συναντήθηκε σε ξενοδοχείο με τον Νίκο, κάτω από τη μύτη των υπολείπων. Οι συζητήσει στο σπίτι μετά τι επεισοδιακέ αποκαλύψει φούντοσαν για τα καλά, με τον Δήμο και τον Γιώργο να δικάζουν τον Κύπριο συμπέκτη του για τη στάση του, καθώ και για το γεγονό ότι επιβεβαίωσε τα λεγόμενα τη νίκη σε βάρο του. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω καταλάβει αν το έκανε και εμένα ή κατά λάθο, γιατί όπω έχω πει επανειλημμένα, το παιδί είναι χαζό. Μπορεί να το έκανε και από αφέλεια. Η σωτηρία το πήρε πιο πατριωτικά και το άνοιξε τόσο πολύ το θέμα, είπε στο προσωπικό του Q στο Power of Lobo Γιώργο Κόρκα. Δεν τον έχω για τόσο έξυπνο τον πελετιέ, που αποστηθίζει πράγματα για να τα πει ον κάμερα ή στο πλατό. Δυστυχώ, δεν τον έχω για έξυπνο, συμπλήρωσε αμέσω μετά ο νεαρό παίκτη. Σε έχουμε εδώ πέρα, σε έχουμε αγκαλιάσει μια χαρά, σε υποστηρίζουμε στι ψηφοφορίε, κρύβουμε τι μιλάμδα κύε σου, γιατί πα να κάνει πισόπλατη μαχαιριά στο Δήμο, οργάνωσε με την νίκη ομαδική επίθεση στο Δήμο, εμεί απλώ κάνουμε παρέα, δεν είμαστε στρατόπεδα. Κάτι τέτοια εξυπνοπούλια, εγώ τα πιάνω από τη μύτη, ανέφερε στη συνέχεια ο Γιώργο τον Νίκο, στην κουβέντα που άνοιξε με τα υπόλοιπα αγόρια του Power of Love. Όταν ο Κύπριο παίκτη απευθύνθηκε στον Δήμο, λέγοντα του πω αυτά που κάνει δεν τα κάνουν οι άντρε, εκείνο του απάντησε φανερά εκνευρισμένο, ανάλαβε μία φορά τι ευθύνε σουρε, κοντζάμ μαντράχαλο. Ευθύνοφοβο είναι.